Καλημέρα κύριε Γιώκα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, πήρε η κυβέρνηση την πολύ συζητημένη πλειοψηφία. Δεν ξέρω εσείς αν θεωρείτε ότι η πλειοψηφία, έτσι όπως δημορφώθηκε, των 151, είναι στέρεη και μπορεί να πάει μακριά την κυβέρνηση. Νομίζω αναμενόμενο ήταν το χθεσινό αποτέλεσμα στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι όντως δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ακόμη ισχύει αυτό, υπήρξε ένα παζάρι ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Καμένο, με βασικό επίδικο ο μεν κύριος Τσίπρα να διατηρήσει την κυβέρνησή του, ο δε κύριος Καμένος την κοινοβουλευτική του ομάδα. Φτάσαμε σε αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης που από ό,τι φαίνεται βολεύει και τους δύο, και ο κύριος Τσίπρας που βρήκε τις ψήφους από τους βουλευτές των ΑΝΕΛ κατά κύριο λόγο, και ο κύριος Καμένος που διατήρησε την κοινοβουλευτική του ομάδα, και εμφανίζεται ότι αντιστέκεται και σε μια πολιτική την οποία στήριξε όλο το προηγούμενο διάστημα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως ΚΚΕ καταψηφίσαμε την κυβέρνηση όχι μόνο για τη συμφωνία των Πρεσπών, που φυσικά δεν μιλάμε. Μα χθες ήταν ψήφος εμπιστοσύνης, έτσι. Ψήφος εμπιστοσύνης δεν είναι αλακάρτ. Είναι σε όλα. Ναι, όταν δίνει κάποιος ψήφο εμπιστοσύνης, δεν τη δίνει με βάση το 1, το 2, το 3, το 4. Συνολικά τη δίνει. Καταψηφίσαμε συνολικά την κυβέρνηση για την πολιτική που εφάρμοσε και στο εσωτερικό, την αντιλαϊκή μνημονιακή πολιτική που εφάρμοσε σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και φυσικά και για την πολιτική υπηρέτησης των αμερικανατοϊκών σχεδιασμών, των αμερικανατοϊκών δεσμεύσεων, καρπός των οποίων υπήρξε και η συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και μόνο το ΚΚΕ το ανέδειξε σε αυτή τη διήμερη συζήτηση στη Βουλή, ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι καρπός των αμερικανατοϊκών σχεδιασμών που υπηρετεί η κυβέρνηση. Και επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδόπουλο, να πω και το εξής. Παρακαλώ. Αυτές τις δύο μέρες, αν άκουγε κανείς τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άκουγε την εξής μόνιμη επωδό. Ότι το έργο μας, λέει, το αναγνωρίζουν στο εξωτερικό, το αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το αναγνωρίζει η Γερμανία, η κυρία Μέρκελ, η Διεθνή Σίκη κτλ. Εμείς όντως το πιστεύουμε αυτό. Τις το αναγνωρίζουν όλοι αυτοί. Και τις το αναγνωρίζουν γιατί η κυβέρνηση αυτή έβγαλε τη βρώμικη δουλειά που δεν πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν να βγάλουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτοί δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Από αυτή την άποψη νομίζουμε ότι δεν πρέπει να τις δώσει ψήφο εμπιστοσύνης ο ελληνικός λαός. Γιατί οι κατευθύνσεις όλων αυτών είναι που εδώ και τόσα χρόνια, και φυσικά αυτό συνεχίζεται, που έχουν αιματώσει τον ελληνικό λαό. Άρα, κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Η κυβέρνηση μπορεί να πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, δεν πρέπει να την νομιμοποιήσει και δεν πρέπει να της δώσει ψήφο εμπιστοσύνης ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα από την άποψη του ΚΚΕ. Ξέρετε, αναρωτιέμαι, κύριε Γιώκα, επειδή ακριβώς βρέθηκαν χθες οι 151, δεν γνωρίζουν, γιατί λένε κάποιοι ότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε τις πρέσπες. Δεν ξέρουν ότι σε 2, σε 3, σε 5 μέρες το αργό την άλλη εβδομάδα θα κληθούν να ψηφίσουν αυτή τη συμφωνία. Και αναρωτιέμαι για τον κύριο Ζουράρη. Θα μου πεις, τον παίρνεις σοβαρά? Αναγκασμένοι είμαστε. Πολλοί φίλοι μας λένε να ασχολείστε με τον Ζουράρη, με αυτούς. Αναγκαζόμαστε να ασχολούμαστε με τον καθέναν από αυτούς, ακριβώς γιατί έχει τεράστια σημασία το τι θα πράξουν. Κύριε Παπαδόπουλε, εχθές ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, προς το τέλος της δευτερολογίας του, είπε κάτι το οποίο νομίζω ανταποκρίνεται σε αυτό που αισθάνεται και αντιλαμβάνεται και ο ελληνικός λαός. Ότι η εικόνα της Βουλής αυτές τις μέρες ήταν αποκρουστική, έβγαζε ένα αποκρουστικό πρόσωπο. Όλες αυτές οι μεταγραφές, οι μεταπηδήσεις, η διγλωσία, οι μετακινήσεις από κόμμα σε κόμμα κτλ. Νομίζω ότι την αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι να δει και πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο. Και δεν είναι μόνο ο τυχοδιοκτισμός κάποιον. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι συγκλήσεις μεταξύ των κομμάτων είναι τόσο μεγάλες, οι διαφορές τους είναι τόσο μικρές, λοιπόν, που πλέον είναι πολύ εύκολη η μεταπίδηση από το ένα κόμμα στο άλλο, η διγλωσία, το άλλα λέω, άλλα κάνω και ούτω καθεξής. Αν δει κανείς τη σύνθεση της Βουλής,
των κοινοβουλευτικών ομάδων από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα θα δει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Μόνο το ΚΚΕ, μόνο το ΚΚΕ είναι σταθερό σε αυτή την κινούμενη άμμο του πολιτικού συστήματος και νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα επιπλέον κριτήριο γιατί ο λαός πρέπει να εμπιστευτεί το ΚΚΕ και στις εκλογές που έρχονται γιατί είναι η μοναδική δύναμη που πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Και κόντρα σε όλους αυτούς τους τυχοδιοκτισμούς, τα πολιτικά παιχνίδια, τα παζάρια που τα είδαμε πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες και στα οποία όλα τα κόμματα είναι μπλεγμένα. Όχι μόνο η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ που έγινε περισσότερος λόγος εξαιτίας της ψήφου εμπιστοσύνης τώρα. Άρα προφανώς, κύριε Γιώκα, και θα μείνετε μέσα στην, όταν θα έρθει η ώρα της ψηφοφορίας για τις πρέσπες και φαντάζομαι αυτονοήτως θα καταψηφίσετε, αν κρίνουν και από αυτά που μας λέτε. Βεβαίως, εμείς το έχουμε πει. Αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία αμερικανονατοϊκής σκοπής. Είναι, το ξαναλέμε και θα κουραστούμε να το λέμε, είναι μια συμφωνία την οποία την ήθελαν και την επέβαλαν με κάθε τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή ακριβώς την επέβαλαν όλοι αυτοί, οι οποίοι έχουν αιματοκυλήσει τα Βαλκάνια εδώ και πόσα χρόνια και από αυτή την άποψη δεν μπορούν να είναι εγγυητές αυτοί της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών, επειδή ακριβώς την επέβαλαν αυτοί, γι' αυτό το λόγο διατηρούν και τα σπέρματα του αλυτρωτισμού στη Συμφωνία των Πρεσπών, προκειμένου να τροφοδοτείται ένας εθνικισμός και από τη μία μεριά και από την άλλη, αλληλοτροφοδοτούμενος εθνικισμός, ο οποίος εξυπηρετεί μόνο το διέρη και βασίλευε ανάμεσα στους λαούς, προκειμένου να περνάνε τα σχέδια των ισχυρών. Εμείς γι' αυτό τους λόγους θα καταψηφίσουμε τη Συμφωνία, φυσικά αναδεικνύοντας τις δικές μας θέσεις που είναι σταθερές από το 1992 όταν τέθηκε το ζήτημα αυτό στο προσκήνιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώκα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.